την ηλικία σου να χορεύει, να κάνει αυτή τη απίθανη συνεντεύξη. Αυτή είναι η Ναταλία Γερμανού, παρακαλώ. Παρόλο του Γερμανού. Έχω να πω πολλά. Και να τα πω πρώτο. Άμα τα πει, θα τα. Όλο αυτό το υπερβολικό πράγμα που μόλι εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια μα, το θεωρώ υπερβολικό και από τι δύο μεριέ. Πρώτον, για το φίλο μου τον Γρηγόρη. Υπερβολή μεγάλη να θεωρεί ότι η Ναταλία ήταν η καλύτερη παρουσιάστρια στην Ελλάδα. Είναι πολύ καλή παρουσιάστρια. Η δικιά μου γνώμη είναι ότι δεν είναι η καλύτερη. Δεύτερον, δεν θεωρώ ότι η περσινή εκπομπή ήταν και για πέταμα όπως την έβγαλε και η Ναταλία λάθος. Σωστό. Δεν μπορείς, δηλαδή εντάξει, ήρθε και σε εμάς. Είπε ήταν λάθος, μου είπαν λάθος πράγματα, δεν ασχολήθηκα εγώ. Καταρχήν είναι λάθος να λες δεν ασχολήθηκα εγώ, δεν σε τιμά πρώτον. Δεύτερον, λάθος να λέει ότι μου είπαν και έκανα λάθος τρέλερ μετά. Τι? Στο τρίτο. Στο, ναι, με τα box και τα λοιπά. Yeah. Δηλαδή, συγγνώμη, να τα λένε κανένα κοριτσάκι που τη λένε θα κάνουμε τρέλερ με box. Και αυτό. Τέταρτο, πέμπτο, δεν ξέρω. Παιδιά, έκανε πολύ αιχμηρές ερωτήσεις η Ναταλία. Μην τρελαίνεστε. Η Ναταλία είχε απέναντι τη Βάνα Μπάρμπα και τη είπε αν πέθανε στα χέρια γνωστού επιχειρηματία. Αν, συγγνώμη, αν γνωστό επιχειρηματία πέθανε στα χέρια τη. Αυτό είναι ένα αστικό μύθο ή μια αλήθεια, δεν ξέρω τι είναι και δεν με αφορά, που εγώ δεν την έλεγα ποτέ. Η Ναταλία τόλμησε και την είπε. Άρα μην λέμε ότι η Ναταλία δεν έκανε καλές ερωτήσεις. Μια χαρά ερωτήσεις έκανε. Είχε τους άλλους από τις τσόντες και τους είπε μόνο πόσο δεν την έχουν. Συγγνώμη κιόλας. Η Ναταλία την έφτασε πολλές φορές στα άκρα την εκπομπή. Τώρα γιατί πήγε, γιατί δεν πήγε. Γιατί για μένα δεν ήταν και μια εκπομπή που δεν πήγε. Πήγε μια χαρά. Δεν έσκησε. Μια πήγε χαρά okay, πήγε. Πήγε okay. Δηλαδή δεν έκανε, κάποιες φορές έκανε και μεγαλύτερα νούμερα από το κατάστημα του Γρηγόρη ναι, κάποιες μέρες. Δεν είναι. Δηλαδή μην πάμε στην υπερβολή ότι α, ήταν μια τραγική εκπομπή, ήταν μια καλή εκπομπή. Αλλά ούτε να τα λένε καλή. Εγώ την αγαπάω, τη θεωρώ πολύ καλή παρουσιάστρια και θεωρώ ότι μια χαρά θα σταθεί στο μία 4 εκεί στο Ε. Εντάξει. Απλώς επειδή είναι ένα μικρό κανάλι το Ε με ανθρώπους που αγαπάνε κτλ. Πρέπει να εξασφαλίσει από την παραγωγή κάποια εχέγγυα ώστε να μην βγει πάλι μετά από ένα χρόνο σε μια εκπομπή και να λέει α, δεν μου δώσαν τα γάντια, δεν μου δώσαν τα φώτα, δεν μου δώσαν τις καρέκλες. Αυτό με αγάπη. Γιάκα. Μα έχει καλύψει, Γιώργο. Εγώ συμφωνώ εκτό από αυτό που είπε για τον Γρηγόρη. Πιστεύω ότι η Ναταλία στο Μες στην Καλή Χαρά ήταν πολύ καλή. Στο στοιχείο της. Ήταν πολύ καλή. Η καλύτερη στιγμή, εγώ νομίζω, ήταν. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι το στυλ που κάνει συνεντεύξεις. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάτσει να μοιάσει κάποιον άλλο, να μοιάσει τον Γρηγόρη, να μοιάσει τον Γιώργο, να μοιάσει τη Σάσα. Το στυλ της είναι λίγο πιο τη συζήτηση, δηλαδή μέσα από συζήτηση να βγει μία είδηση. Βεβαίως. Και ούτε πιστεύω, και εγώ δεν πιστεύω. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί τόση αγάπη ξαφνικά χτες. Αυτοί βριζόντουσαν πέρσι. Η Ναταλία. Για τους καλεσμένους. Εμένα δεν μου αρέσει. Τι λες, μωρέ. Δεν μου αρέσει που η Ναταλία έχει τον τελευταίο καιρό σχετικά με την προηγούμενη της εκπομπή σαν αυτομαστιγώνεται. Δεν υπάρχει λόγο. Έχει τύψεις. Μου έδειξε το γάντι, μου έδειξε το. Μα πια. Να μιλήσω για το. Επιτρέψτε με το κελί, γιατί έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου εδώ. Να μιλήσει κομισιόν. Τι θέλεις να πω εγώ, συμφωνώ μαζί σου εκτός από αυτό που είπες για τον Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης δικαιούται να πει ποια παρουσιάστρια του αρέσει. Αν εσένα δεν τη θεωρείς καλή παρουσιάστρια ή την καλύτερη, είναι η γνώμη σου. Αυτό που είπε ο Γιώργος είναι. Έχω ζήσει στην τηλεόραση. Ότι ήταν η χειρότερη και η καλύτερη. Ναι, ρε παιδιά, ούτε από ο Γρηγόρης όμως. Συγγνώμη να σου πω κάτι. Πέρσι που έβγαλε μια ανακοίνωση τύπου εδώ, Αντένα, ότι ο Λιάγκας είναι ο ποιος τον είχα πει. Καταξιωμένος. Ο πιο καταξιωμένος. Ναι. Ναι. Θυμάσαι, εγώ βγήκα και τον κλέτσα. Μόνος μου έκανα πλάκα. Γιατί θεωρώ ότι όλες αυτές οι υπερβολές που λέμε στον χώρο μας είναι και λίγο γραφικές για τον κόσμο. Ξέρει ο κόσμος ποιοι είναι καλοί παρουσιαστές, ποιοι είναι κακοί. Τώρα ο καλύτερος, χειρότερος είναι λίγο σχετικό. Είναι λίγο υπερβολικό. Ο, η καλύτερη παρουσιάστρια. Ήθελε να τη τονίσει. Δεν σκάβουμε και στα ορυχεία. Ήθελε να τη τονίσει πόσο πολύ του άρεσε στο Μέση την Καλή Χαρά και πόσο μετά απογοητεύτηκε. Αυτό προσπαθούσε να τη πει. Αυτό σου λέω. Και το άλλο δεν ήταν για απογοήτευση. Μην τρελαθούμε κιόλα. Ήταν μια καλή εκπομπή. Δεν ήταν δηλαδή γιατί την πετάσχε στα τάρταρα. Μόνο το έκανε αυτό. Μόνο το έκανε. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να κάνει ένα σχόλιο του στυλ απογοητεύτηκα λίγο πέρυσι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι το να βγαίνει ο άλλο και να τον κρίνει έτσι μπροστά στο τηλεοπτικό κοινό τρει-τέσσερι φορέ να πει πόσο με απογοήτευσε ενώ θεωρούσε ότι σε καλή. Ούτε αυτό το καταλαβαίνω εγώ αν με ρωτάτε. Και αυτό το αυτομαστίγο μα συνέχεια σαν να του πάνε. Ήθελα να τη γλύψει, να τη πει μετά, ρε παιδιά, το γνωστό κολπάκι που κάνουν. Έλα, Βαγγελία. Και το άλλο, ότι γύρισε και αποκάλυψε κάποια πράγματα που εμεί δεν τα ξέρουμε και δεν τα έχουμε δει ποτέ. Αυτό που τη είπε στον αέρα του τύπου έχει πει πολλά για μένα και το ξέρω. Έχω πει πολλά για σένα και το ξέρω. Ότι ναι, μα τι μα ενδιαφέρει τώρα αυτό και γιατί τη βγάζει, τη Γιάννη Ξαφίνη. Και είχε μείνει. Μα ενδιαφέρει. Γιατί μα δεν έτυχαν τότε. Το είπε στην ουσία, παιδί μου, είπε πράγματα για μένα, άκουσα. Είχαν πρόβλημα πέρσι με του καλεσμένου, παιδιά. Είχαν και δύο βραδινό.
Έπεσαν πολλά θέματα. Είχαν την ίδια υπεύθυνη καλεσμένων. Η Φιντηρίκου. Οπότε εκεί πέρα. Είχαν μεγάλο θέμα του καλεσμένου. Ορίστε η αποκάλυψη. Συγκινήθηκε με τον Γρηγόρη. Συγκινήθηκε με τον Γρηγόρη με την Αταλία. Λοιπόν, προχωρούμε σε άλλο θέμα τη επικαιρότητα. Το βήμα αυτό να πάει μία-τέσσερι είναι μεγάλο βήμα. Είναι ρίσκο. Το καθημερινό το ξέρει. Ενώ το καθημερινό, ενώ τη ζωντανή εκπομπή την έχει ξαναζήσει τόσα χρόνια στο Σαββατοκύριακο που πάνω κάτω η ροή αυτή τη εκπομπή είναι ίδια. Είναι ρίσκο. Καλή επιτυχία. Και θέλει και λίγο γκόσυπ. Είναι τώρα, δύσκολο. Δεν κάνει γκόσυπ. Είναι δύσκολο. Πρέπει να το προσέξει με αγάπη, το λέω εγώ, γιατί ούτε γλύφω ούτε αυτό. Με αγάπη πρέπει να το προσέξει για να μην βγει του παραχρόνου και πει μου φταίγε ο Χατζηπετρής. Ή ο Χατζηκοστής. Πάμε, προχωράμε. Ωραία, αλλαγή θέματος. Καλή επιτυχία. Αλλαγή θέματος. Πάμε. Παραμένουμε στους Καρδάσιανς χθες, γιατί μάθατε το θέμα που έχει προκύψει με τη Γιόγκα που φέρει στοιχεία Ινδουισμού και δεν πρέπει να την εξασκούν οι χριστιανοί, έτσι. Όχι. Αλήθεια. Βέβαια. Ιερά Σύνοδος, βέβαια. Ιερά Σύνοδος είπε ότι η Γιόγκα φέρει στοιχεία Ινδουισμού και καλό είναι να μην την εξασκούν οι χριστιανοί. Γιατί σε βάζει σε μια φιλοσοφία. Το ακούσαμε και αυτό. Το ακούσαμε και αυτό. Ο Πέτρος Γαϊτάνος τοποθετήθηκε περί αυτού αλλά και περί ομοφιλοφιλίας χθες στους Καρδάσιανς. Ωραία. Ενδιαφέροντα πράγματα είπε.